Στα της υγείας τώρα, παρέμβαση Υπουργού Υγείας είχαμε έτσι ώστε να αποτραπεί η 48ωρη απεργία που εξήγηλαν οι κυβερνητικοί ιατροί για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη. Μιλώντας στον Α, Μιχάλης Ζαμιανός θεωρεί πως δεν εξαντλήθηκαν τα περιθώρια συζήτησης μεταξύ συντεχνιών και ΟΚΙΠΗ την ώρα που άρση των απεργιακών μέτρων ζητούν ΟΕΦ και ΚΕΒΕ. Προσπάθειες να αποφευχθεί 48ωρη απεργία των κυβερνητικών ιατρών καταβάλει ο Υπουργός Υγείας. Απεργία που θα διεξαχθεί από τις 7.30 το πρωί της Τρίτης μέχρι τις 7.30 της Πέμπτης, επηρεάζοντας αναπόφευκτα εκατοντάδες ασθενείς. Ο Μιχάλης Ζαμιανός βρίσκεται σε επαφή και με τις δύο πλευρές ώστε να βρεθεί χρυσή τομή στις μεταξύ τους διαφορές ως προς το οικονομικό κίνητρο φιλοδόρημα που θα δοθεί στους ιατρούς για το περσινό έτος. Ούτε τα ποσά τα οποία συζητούνται, αλλά ούτε για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία συζητούνται είναι θέματα τα οποία θα έπρεπε να προχωρήσουν με κάποια απεργία. Εκεί όπου υπάρχει θέληση θα μπορεί να βρεθεί μια λύση και καλό και τις δύο πλευρές να εξαντληθούν αυτά τα περιθώρια. Με τον ίδιο να δηλώνει στον Α πως δεν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια συζήτησης μεταξύ των δύο πλευρών. Την ώρα πάντως που θεωρεί πως μια κοινή συνάντηση στην παρουσία του δεν θα βοηθούσε στο παρόν στάδιο. Δεν βλάπτει ακόμα μια κουβέντα εντός του Σαββατοκυριακού για να αποφευχθούν αυτά τα οποία προγραμματίζονται. Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα τα οποία για να γίνει οποιαδήποτε συνάντηση θα έπρεπε να είμαστε κοντά σε αυτή τη λύση. Πρέπει οι δύο πλευρές να θέλουν να λύσουν το πρόβλημα για να γίνει οτιδήποτε άλλο. Ο ρόλος του Υπουργείου δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά διαμεσολαβητικό στα πλαίσια αυτής της κατάστασης, όχι κάτι περισσότερο. Άρση των απεργιακών μέτρων ζητούν ο ΕΒΚΕ και ΒΕ, επαναφέροντας την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες. Παρά το γεγονός ότι ο ΚΙΠΗ έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια στα πλαίσια των οικονομικών του δυνατοτήτων, η αβερτίωση του εργασιακού πλαίσιου με την υποβολή αξιοπρεπούς πρότασης προς τις συντεχνίες για επίλυση των όποιων διαφορών, οι συντεχνίες με την απόρριψη της επιλέγουν την οδό της σύγκρουσης και όχι του διαλόγου. Το αίτημα των γιατρών σε ένα τομέα που πάσχει σοβαρά και που αποδεδειγμένα χρήζει ριζικών μεταρρυθμίσεων για να μπορέσει να επιβιώσει, κινείται ακριβώς στη λανθασμένη κατεύθυνση και αποδεικνύει στην πράξη πόσο λανθασμένα ιεραρχούν και θέτουν διάφορες ομάδες εργαζομένων στο δημόσιο τομέα τα ατομικά τους συμφέροντα, υπεράνω του συμφέροντος του συνόλου της χώρας. Τα προγραμματισμένα εξωτερικά ιατρία και χειρουργία αναβάλλονται για τις 2 και 3 Ιούλη, ενώ τα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών καθώς και το κέντρο τραύματος θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας. Οι χημειοθεραπείες και λοιπές ημερήσιες νοσηλείας που μπορούν να τύχουν μετακίνησης θα μετακινηθούν. Οι χημειοθεραπείες που χορηγούνται σε νοσηλευόμενους ασθενείς θα πραγματοποιηθούν. Όλοι οι νοσηλευόμενοι ασθενείς θα συνεχίσουν να έχουν την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα από το προσωπικό ασφαλείας. Ο ΚΙΠΗ απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία των ασθενών και διαβεβαιώνει ότι λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα την ασφάλεια και την καλύτερη δυνατή παροχή φροντίδας στους πολίτες, παραμένοντας πρόθυμος για διάλογο και θετική συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Με τον οργανισμό να διαμηνύει σε ανακοίνωσή του πως καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποφευχθεί η εξαγγελθής απεργία.